Πολύ καλησπέρα σας και τι βιβλίο είναι αυτό, μπιπ το κέρατό μου, μπιπ, δεν υπάρχει παιδιά, δηλαδή εντάξει, εδώ απλά ξέφυγε το πράγμα και τίποτα άλλο να μην διαβάσετε από ο Ράις και να διαβάσετε μόνο αυτό, εντάξει θα το έχω πει και για άλλα βιβλία σίγουρα, αλλά είναι, εντάξει δεν υπάρχουν λόγια εδώ πέρα τι έκανε η γυναίκα. Λοιπόν, ακολουθεί το story του Μάριους. Ο Μάριους είναι από την αρχαία Ρώμη ένα τυπάκι, όπου στα νιάτα του είχε κόλλημα με τους σαν πατρίκιος και σαν υψηλής τάξεως λεφτάς της αρχαίας Ρώμης. Τον ενδιέφερε λίγο σαν να λέμε ο αποκρυφισμός της εποχής του και ιδιαίτερα οι δρυΐδες. Οπότε ακολουθώντας κάποιους δρυΐδες στο δάσος, εκεί πέρα τον φυλακίσανε μέσα σε ένα δέντρο και άρχισαν να του λένε ότι θα μείνει εκεί πέρα επειδή ο Θεός του δάσους τον χρειάζεται για το αίμα του. Καταφέρνοντας να αποδράσει και πέφτει πάνω σε ένα βαμπύρ που τον μετατρέπει και τον ίδιο σε βαμπύρ, αρχίζουμε να ακολουθούμε την ιστορία του από τότε μέχρι και τις μέρες μας. Δηλαδή βλέπουμε αρχαία Ρώμη, αρχαία Ελλάδα, Κωνσταντινούπολη, την Ιταλία στο Μεσαίωνα με την Πανόλη, Αναγέννηση και όλες τις εποχές μέχρι ας πούμε τις μέρες μας. Το πολύ ενδιαφέρον με αυτό το βιβλίο είναι ότι στο cast βλέπουμε όλους τους ήρωες που έχουμε ήδη αγαπήσει από τα Vampire Chronicles. Δηλαδή, την ερωμένη του τη Πανδώρα, όπου υπάρχει και ένα έξτρα βιβλιαράκι, το οποίο ήταν λίγο απαράδεκτο και ψιλοξενέρωσα, αλλά βλέπουμε την Πανδώρα που είναι αρχαία Ελληνίδα ας πούμε. Βλέπουμε ότι όταν ότι ο πολύ, πολύ σύντομα στη σκοτεινή ζωή του ο Μάριους σώζει τον Ένκυλ και την Άκασα, όπου είναι ο πατέρας και η μητέρα του τον Βαμπύρ, του γένους των Βρικολάκων. Και από εκείνη τη στιγμή στη ζωή του αποφασίζει ότι πρέπει να γίνει προστάτης τους, γιατί αν ο Ένκυλ και η Άκασα πεθάνουν, θα εξαφανιστούν όλα τα βαμπύρ σε όλο τον κόσμο. Οπότε μέσα στους αιώνες και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί ο Ένκυλ και η Άκασα είναι σε μια κατάσταση ύπνου και τα βαμπύρ όταν κοιμούνται για αιώνες γίνονται σχεδόν σαν αγάλματα. Οπότε ο Μάριους στις διάφορες περιοχές που πάει, κυρίως στην Ιταλία, και έχει ένα πολύ ενδιαφέρον να βλέπουμε την Ιταλία με το πέρασμα των αιώνων και η έρευνα της Ράις για άλλη μια φορά είναι απλά καταπληκτική, πάντα βρίσκει κάποια ασφαλή μέρη για να κρύβει αυτά τα δύο αγάλματα στο υπόγειο. Γιατί για τον ίδιο, πέρα από λατρεία ως προς το πρόσωπό τους, είναι και μια σχέση αγάπης και μίσους, γιατί δεν μπορεί να τα εμπιστευτεί σε κανέναν, δεν μπορεί να τα αφήσει πολύ μακριά του. Και γνωρίζει το κίνδυνο του ότι αν αυτά πάθουν κάτι, τα αγάλματα, έχει εξαφανιστεί όλο το ανθρώπινο είδος. Όπως είπα, βλέπουμε βαμπύρ σε διάφορες εποχές και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η χαρτογράφηση της Κωνσταντινούπολης. Γιατί καλός ή κακός, όντας νεοέλλην, στο σχολείο το Βυζάντιο μας έχει διδαχθεί με έναν τρόπο πολύ λανθασμένο. Και είναι ένα κομμάτι της ιστορίας που προσωπικά με αποθεί για, κατά κύριο τρόπο από τον τρόπο που μας διδάχτηκε, κατά κύριο λόγο. Και δεν με έλκει ιδιαίτερα όλο το μεγαλείο, ας πούμε, της αυτοκρατορίας της Βυζαντινής. Εδώ πέρα με πρωταγωνιστή τον Μάριους να επισκέπτεται την Κωνσταντινούπολη στη δόξα της και βλέποντας σκηνές από το πώς δίνονταν, από το πώς δίνονταν ο κόσμος από νυχτερινή ζωή, από τους δρόμους, τα παλάτια κτλ. Με ιντρίγκαρε πάρα πολύ να διαβάσω στο μέλλον κάτι σχετικά με το Βυζάντιο, χωρίς τις παροπίδες του Έλληνα. Επίσης μετά μας πάει στην Αναγέννηση και αυτό μου είχε κάνει εντύπωση που το είχα ξεχάσει στο βίντεο με τον Αρμάντ και γενικά το είχα ξεχάσει για χρόνια. Και ξεφυλίζοντας το βιβλίο μου, το βιβλίο αυτό της προάλλες, για να δω κάποια αποσπάσματα που μου είχαν μείνει, θυμήθηκα ότι ο Μάριους είναι ο βρικόλακας που μετέτρεψε τον Αρμάντ, του έδωσε το σκοτεινό χάρισμα, τον μετέτρεψε σε βαμπύρ. Και ο Αρμάντ είναι, όπως έχω πει, άλλος ένας τρομερός χαρακτήρας.
Οπότε ο δάσκαλός του που είχε ασχοληθεί με τη ζωγραφική ήταν ο Μάριους στο προηγούμενο βιβλίο που έλεγα, που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και το πηγαίνει έτσι το βιβλιαράκι μέχρι και που γνωρίζει τον Λεστάτ και μας ξαναπεριγράφει τα γεγονότα του Queen of the Damned. Αυτό είναι για μένα λίγο το αρνητικό στα βιβλία αυτά, τα spin-offs, ότι αν κάποιον χαρακτήρα τον έχουμε δει, κάποια πράγματα που βλέπουμε εδώ πέρα σε πάρα πολλές σελίδες ήδη μας έχουν αναφερθεί πολύ λίγο στα βιβλία που τον γνωρίσαμε. Δηλαδή και το backstory του Armand το ξέραμε, αλλά όχι σε 400 σελίδες, σε ένα κεφάλαιο. Και το backstory του Marius το ξέραμε. Οπότε είναι λίγο περίεργο όταν ξαναδιαβάζεις τα ίδια πράγματα που ήδη έχεις διαβάσει. Είναι λίγο τρυπίλα. Λες, γιατί μας τα ξαναγράφεις ρε κούκλα μου, αφού μας τα πες αλλού. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το έκανε η Rice. Δεν νομίζω ότι είχε το φόβο πόσες σελίδες θα είναι το κάθε βιβλίο της. Αλλά είναι πολύ περίεργο όταν ξαναγίνεται ένα retelling από την οπτική του κάθε ήρωα. Το βλέπεις λίγο αλλιώς, αλλά είναι και λίγο τρύπη. Επίσης, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ο Thorn, όπου είναι ένα βαμπύρ Viking που τον συναντάμε στην αρχή του βιβλίου. Και αν θυμάμαι καλά, σε αυτό το βιβλίο πρέπει να είναι ένα βαμπύρ το οποίο έχει αυτισμό και φτιάχνει μακέτες. Και αυτό πάλι μου άρεσε πάρα πολύ, το ότι δίνοντας το χάρισμα, το σκοτεινό χάρισμα σε κάποιον άνθρωπο που έχει μία ιδιαιτερότητα στο τρόπο σκέψης του, ας πούμε, δεν γίνεται 100% ίαση. Ή ας πούμε, άμα μετατρέψουν κάποιον γέρο, μένει γέρος. Αν μετατρέψουν ένα παιδί, μένει παιδί. Αυτά είναι πολύ έξυπνα πραγματάκια που έκανε η Rice, που πολύ μετά αναπαράχθηκαν ξανά και ξανά από άλλες πένες. Αλλά εδώ πέρα τα βλέπουμε ενσπέρματι. Όπως και αυτό που είχα πει με το να πίνει ένα βαμπύρ την περίοδο μιας γυναίκας. Το γενικά η βερσιόν της Rice έχει ρίξει πάρα πολύ μεγάλη σκιά πάνω και στο True Blood και στο Λυκόφως και στα Vampire Academy και σε ό,τι καινούργια βερσιόν έχουμε για τα Vampires. Αυτά με το σημερινό λογίδριο. Πραγματικά, παιδιά, είμαι τρελά ενθουσιασμένος με αυτό το βιβλίο. Πρέπει να το διαβάσετε. Είναι πανέμορφο. Και τα λέμε, οπότε, καλή ζωή.